Γιώργος Καραμπελιάς, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Άνδρυν, συγγραφέας, εκδότης και φίλος του site. Κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Καραμπελιά, οι αμερικανικές εκλογές και κατά επέκταση η πολιτική τους επηρεάζει την παγκόσμια κοινότητα και όλα αυτά που προβληματίζουν και όλα αυτά που έχουμε ακούσει από τους αναλυτές στα διάφορα επίπεδα, πολιτισμό, οικονομία, εξωτερική πολιτική, τα συνοψίσατε σε ένα άρθρο σας στον ιστιότοπο Άρντιν με τίτλο «Εκλογή Τραμπ, Γουόκ, Τουρκία και Ισραήλ». Και θέλω να μας πείτε μέσα από αυτό το τρίπτυχο, ας πούμε, ποιο πιστεύετε, επειδή έχετε και κάποια στοιχεία που συγκρίνετε τις παλαιότερες εκλογικές αναμετρήσεις και εμέσως πλην σαφώς λέτε, ας πούμε, δεν κέρδισε ο Τραμπ, έχασαν δημοκρατική. Αλλά ποιο από τα στοιχεία πιστεύετε, από όλα αυτά, πιστεύετε ότι έπαιξε την μεγαλύτερη επίδραση ως προς το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να πούμε γι' αυτό το στατιστικό, να καταλάβουν οι ακροατές μας τι εννοούμε. Είναι ότι στις εκλογές του 2020 ο Τραμπ είχε πάρει 74 εκατομμύρια ψήφους και ο Μπάιντεν 81. Στις εκλογές που έγιναν προχθές, ο Τραμπ πήρε 73,5, δηλαδή έμεινε περίπου στα ίδια, και η Χάρις πήγε στα 69, δηλαδή οι Δημοκρατικοί χάσανε πάνω από 12 εκατομμύρια ψήφους. Παρότι έτσι μέσα αυτά τα χρόνια έχει αυξηθεί και έτσι ο πληθυσμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Αυτό καταδεικνύει ότι την μεγάλη κατάρρευση των δημοκρατικών που οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, σε δύο πράγματα. Όλοι επιμένουν πολύ στην οικονομική διάσταση. Βεβαίως, για τα λαϊκά στρώματα, η μεγάλη ο πληθωρισμός, ο οποίος υπήρχε και ο οποίος συνεχίζεται φέτος, αλλά είναι στο επίπεδο του 2% πλέον, δηλαδή έχουμε πτώση του πληθωρισμού, έπαιξε ένα ρόλο, αλλά θέλουν να υποβαθμίσουν ή και να αποκρύψουν καμιά φορά το ρόλο που έπαιξε αυτό που αποκαλούμε woke αντίληψη στις δύο εκφάνσεις. Τη μία που έχει να κάνει και είναι πιο γνωστή και όλοι τη συζήτησαν, το μεταναστευτικό, δηλαδή ότι όταν έχεις 15 εκατομμύρια μετανάστες, γιατί αυτά είναι τα νούμερα, λαθρομετανάστες, ας πούμε, παράτυπους μετανάστες. Και οι φτωχότεροι άνθρωποι, οι οποίοι υποφέρουν και από την ακρίβεια και από τα οικονομικά τα οποία προανέφερα, ταυτόχρονα δείχνουν αντίθεση, και αυτό είναι που δεν μπορούσαν να καταλάβουν πολύ, πώς στις συνοριακές με το Μεξικό πολιτείες, από εκεί που μπαίνουν οι μετανάστες, οι λατινόφωνοι, που είναι ίσως σε πλειοψηφία, ψήφισαν υπέρ του Τραμπ, διότι δεν θέλουν τα ήδη σχετικά φτωχά, χαμηλά εισοδήματά τους, να εξανεμιστούν από την είσοδο, την ανεξέλεκτη των μεταναστών. Ψήφισαν όμως και οι νεαροί μαύροι, ας πούμε, ψήφισαν. Ναι, και οι νεαροί μαύροι. Που αυτούς λέω, τους ευνοεί η κουλτούρα woke, ας πούμε. Ακριβώς, εκεί θα πάμε. Οι νεαροί μαύροι ψήφισαν Τραμπ γιατί η κουλτούρα woke, η οποία η κύρια πλευρά τους είναι η άρνηση της ταυτότητας της ανδρικής και η ανάδειξη ενός πολέμου φύλων, διότι το woke τι λέει στην πιο ακραία του εκδοχή, ότι άνδρας και γυναίκα είναι ανταγωνιστές, είναι δύο φύλλα που συγκρούονται σαν να ήταν δύο εχθροί, και αυτό το πράγμα έχει προκαλέσει τεράστιο πρόβλημα στους νεαρούς μαύρους που αναφέρεις, τους νεαρούς λατινόφωνους, διότι βρίσκονται μπροστά σε μια λογική που, ξεκινώντας από αυτό το περιβόητο κοινωνικό φύλλο, ότι δεν υπάρχει έτσι φύλλο βιολογικό, φτάνει στη λογική ότι οι γυναίκες θα πρέπει, και υπάρχει μάλιστα τώρα το κίνημα των 4B. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξαναυποθεί στην Ελλάδα. Προχθές διάβασα αναλυτικά γι' αυτό.
Μάλιστα. Τι είναι τα 4B. Είναι 4 νοτιοκορεάτικες εκφράσεις που λένε κάποιες νεαρές κοπέλες εκεί, που λένε όχι σχέσεις με άντρες, όχι γάμος, όχι παιδιά, όχι σεξουαλική επαφή με άντρες. Το οποίο αυτές είναι 4 κορεάτικες λέξεις, τις οποίες τις έχουν μεταφέρει και έχει γίνει μεγάλο κύμα στην Αμερική. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πού πηγαίνει η κουλτούρα, στο βαθμό που όλο και περισσότερο θα δείτε ότι έχουμε μία τάση, η συμπεριφορά, η εκλογική των γυναικών και των ανδρών να αποκλίνουν. Δηλαδή ο Τραμπ πήρε 60% άνδρες, η Χάρις πήρε μόνο 60 γυναίκες, περίμενε 65, γι' αυτό έχασε. Γιατί περνάμε σε ένα δεύτερο στοιχείο για τις γυναίκες. Οι λευκές γυναίκες, από τις οποίες περίμενε έτσι να σπάσουν το μονοπόλιο του Τραμπ στο λευκό πληθυσμό, ψήφισαν σε μεγάλο ποσοστό, 50% ή και παραπάνω κάπου, τον Τραμπ. Σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο, κύριε Καραμπελιά, αλλά για πριν όμως να προχωρήσουμε στο θέμα των λευκών γυναικών, η κουλτούρα woke αυτή τη στιγμή, δηλαδή όταν είναι ο άλλος προλετάριος, αλλά είναι λευκός, δεν τον υποστηρίζει, ή μια γυναίκα όταν είναι λευκή, μια μαύρη γυναίκα υπερτερεί, αν καταλαβαίνω καλά? Ναι, η λογική είναι ότι θα πρέπει οι άντρες να ντρέπονται που είναι άντρες, οι λευκοί να ντρέπονται που είναι λευκοί, αυτή είναι η λογική του woke. Θα πρέπει να απεμπολίσουν την ανδρική ή τη λευκή τους ταυτότητα, θα πρέπει να απολευκανθούν, λέει αυτό το κίνημα, το οποίο πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, ξεκινώντας από τα πανεπιστήμια, που επεκτάθηκε σε όλη την κοινωνία, στις εταιρείες και τα λοιπά. Άμα δείτε τα εργάτια που βγάζει η Disney, έχει αφαιρέσει πλέον την έννοια της ταυτότητας στα παιδιά. Και όλο και περισσότερο περνάει η έννοια του αυτό. Ναι, με αυτό... Τα βουλευτά και τα λοιπά. Μάλιστα. Αυτό όμως τώρα που λέτε με την Disney, επειδή έχει να κάνει με μικρά παιδιά, τώρα με αυτό θέλω να πάμε. Οι λευκές γυναίκες ή... Δεν ξέρω αν ήταν όλες λευκές. Ακριβώς. Οι γυναίκες τουλάχιστον που παράλληλα είναι και μητέρες και έχουν τα παιδιά τους και βλέπουν, ας πούμε, ότι όταν έχουν μια φυσιολογική εξέλιξη αλλά εκτείνεται σε μια τέτοια επιρροή που έχει δυναμικά η κουλτούρα. Η οποία κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Έπαιξε ρόλο σε αυτό. Πολύ μεγάλο. Γιατί στα σχολεία γίνεται πόλεμος. Υπάρχουν σε ορισμένα σχολεία πολιτιών όπως η Φλόριδα και αλλού, που έχουν πετάξει τα παλιά βιβλία τα οποία μιλάνε για προτάσουν μια woke αντίληψη, και γίνεται μεγάλη σύγκρουση στο εσωτερικό έτσι των σχολείων για το τι θα πρέπει να είναι τα βιβλία των παιδιών. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεύτερο, επειδή όπως είναι οι νέοι έτσι και τα μικρά παιδιά από 12-13 οι έφηβοι, βρίσκονται σε μια κατάσταση εξέγερσης, έτσι ξέρουμε, είναι η εφηβική κατάσταση, είναι δύσκολη. Όταν έχεις μια μόδα η οποία λέει πρέπει να αρνηθούμε τα φύλλα, μπορούμε να αλλάξουμε φύλλο, και αυτό έχει γενικευτεί και δεν το και το προωθούσε ένα τμήμα του Δημοκρατικού Κόμματος, γιατί δεν ήταν όλο αλλά ένα σημαντικό κομμάτι, και όταν αυτό ταυτίζεται και με το Hollywood και με τα κανάλια και όλοι αυτοί που περνάνε μια τέτοια αντίληψη εδώ, σε ένα βαθμό την περνάνε εδώ. Όταν λοιπόν έβγαζε η Χάρις τις αστέρες του Hollywood να τη στηρίξουν, μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα είχαν, δηλαδή ακόμα και εκείνους και εκείνες που είναι ενάντια στον Τραμπ τις έστειλαν στην αποχή. Γι' αυτό 12 με 13 εκατομμύρια αποχή. Γι' αυτό στην Ελλάδα στις ευρωεκλογές η τεράστια αποχή που καταβαράθρωσε τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς γιατί είχε περάσει το νόμο για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Το συγκρίνεται, δηλαδή, αν και δεν θέλουν να το πάνε προς τα εκεί όλοι, δηλαδή ότι το η ξέρω, ακρίβεια... δεν θέλουν, αλλά ναι, η ακρίβεια υπάρχει, παίζει ρόλο, αλλά επειδή εκείνο, έχει κάποια στοιχεία... Τι την πυροδοτεί την ακρίβεια, διότι όπως λέω κιόλας, στις εκλογές του 2023,
στις εθνικές εκλογές, που η ακρίβεια ήταν στο φόρτε της, ήταν πιο πάνω από σήμερα, ήταν πιο πάνω από ό,τι 6 μήνες πριν. Έτσι, το φόρτε της είναι 22-23. Ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, πήρε 41% παρόλα τα αυτά, ενώ 9 μήνες μετά πήρε 28. Τι είχε μεσολαβήσει? Ο νόμος για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Αυτό είναι βέβαιο. Ακόμα και η ίδια η κυβέρνηση στην πραγματικότητα το έχει αναγνωρίσει. Γι' αυτό δεν μιλάει πια καθόλου γι' αυτό, σαν να μην συνέβη. Υπήρχε και μεγάλη αποχή από τους βουλευτές σε αυτόν τον νομοσχέδιο. Ακριβώς. Ήταν πλήγμα, ακριβώς, ας πούμε, αυτό για τη συνοχή της κυβέρνησης. Αλλά... Και είχαμε και μεγάλη αποχή γενικότερα. Πάντως, οπότε, σε αυτό, ναι, σε αυτό που λέτε, που κάνετε μια σύγκριση, αυτό θα το συζητήσουμε πιο μετά, γιατί αυτό υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά για να μείνουμε λίγο στο θέμα των αμερικανικών εκλογών. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα και ο πρόεδρος Biden, ο απερχόμενος, αλλά και η Καμάλα Χάρης, έκαναν όλο και λιγότερες αναφορές στην κουλτούρα woke. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί βλέπαν ότι θα ταυτιστούν και με την μειοψηφία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όμως δεν μπόρεσαν, και δεδομένου και ότι είχαν και ένα αναδύνατο υποψήφιο, η Χάρης ήταν αδύνατη υποψήφιος μπροστά στον Τραμπ, ο οποίος είναι μια δύναμη της φύσης, έτσι, ό,τι και να συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, και ο οποίος κέρδισε πάρα πολύ από τη στάση του στην απόπειρα δολοφονίας, έτσι, το ότι δεν τρομοκρατήθηκε, κράτησε μια στάση πολύ, έτσι, στεναρή. Όλα αυτά τα πράγματα έστειλαν την πλειοψηφία, δηλαδή πρώτη φορά έχουμε τόσο μεγάλη αποχή τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά, έτσι, την τόσο μεγάλη πόλωση. Αυτό γίνεται διότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που συμφωνεί με τον Τραμπ σε αυτά τα ζητήματα, δεν συμφωνεί όμως μαζί του σε πολλά άλλα, και στο στυλ του και τα χαρακτηριστικά του και τη λογική του να κόψει εντελώς τους φόρους από τους πλουσίους. Σε αυτό θέλω να μείνουμε λίγο, γιατί αυτό είναι τώρα ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή το ότι κάποια τόσα εκατομμύρια που ψήφισαν, ας πούμε, τον Τραμπ, θέλω να μου πείτε αν σχετίζονται, αυτό είναι ρητορικό βέβαια, αλλά θα μας το αναλύσετε λίγο περισσότερο, αν σχετίζονται με την αυταρχικότητα και αυτό το brutal στυλ, ας πούμε, που έχει ο Τραμπ, ή αν ανάγκη από την ιστορία να υποστηριχτούν κάποιες αξίες οι οποίες είναι πανανθρώπινες και σε όλες τις κοινωνίες έχουν κάποιες σταθερές, είναι μία λύση ανάγκης, γιατί αυτό το βλέπουμε, ας πούμε, και στην Γαλλία, το είδαμε και στη Γερμανία, ναι, και το βλέπουμε στην Ιταλία. Και στην Ιταλία σε μεγάλη κλίμακα. Έχουμε ένα κόμμα του 3,5-4%, το οποίο ήταν ακραία φασιστικό, έτσι. Ήταν η οπαδή του Μουσολίνη. Ο τίτλος στο Fratelli d'Italia, αδέρφια της Ιταλίας, έρχεται από μουσολινική ρίση. Και εκτινάχθηκε στο 36%, άλλαξε βέβαια χαρακτηριστικά ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Διότι η αριστερά και η κεντροαριστερά και η πολιτική ορθότητα, έτσι, και η κεντροδεξιά, τι έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια? Προωθούσαν ή άφηναν να εξελιχθούν αυτές οι αντιλήψεις. Έτσι, η αριστερά και η κεντροαριστερά τις προωθούσε ανοιχτά, και ένα μεγάλο κομμάτι της κεντροδεξιάς, ιδιαίτερα το λεγόμενο φιλελεύθερο κομμάτι, και ο κόσμος καταφεύγει ή κατέφυγε σε επιλογές οι οποίες είναι αντίθετες με αυτούς. Γι' αυτό εδώ έχουμε έναν αρχηγό κόμματος ο οποίος υποστήριζε ότι διαθέτει και πουλάει, ας πούμε, επιστολές του Ιησού Χριστού. Παρόλα τα αυτά, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι τον ψήφισαν παρά αυτή τη συμπεριφορά του. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι ότι το ίδιο συνέβη με τον Τραμπ. Έχει καταδικαστεί 30 φορές. Έχει καταδικαστεί για σεξουαλικά... Και οι σεξουαλικά σκάνδαλα που είναι εντελώς αντίθετα με αυτά που πρεσβεύει, ας πούμε, προς τη θρησκεία. Ακριβώς. Και όμως, ακριβώς γιατί η απέναντι πλευρά εξέφραζε αυτές τις αξίες, και ιδιαίτερα επειδή αυτές οι αξίες είναι συνδεδεμένες με τα λαϊκά στρώματα κατ' εξουσία, διότι τα ανώτερα και μεσαία έτσι στρώματα της διανόησης θα έχουν εγκαταλείψει, θα δούμε ότι κοινωνικά
Ενώ το Δημοκρατικό Κόμμα ήταν κάποτε το κόμμα της εργατικής τάξης, τα συνδικάτα όλα, ας πούμε, επί Ρούσβελτ και ούτω καθεξής, έτσι μέχρι και την εποχή του Κένεντι και του Τζόνσον, ίσως και λίγο μετά, το εργατικά στρώματα ήταν με το Δημοκρατικό Κόμμα. Και αυτό που συνέβη είναι ότι αντιστράφηκε η κατάσταση, όπως στη Γαλλία μετακινήθηκαν όλοι από το κομμουνιστικό, γιατί εκεί ήταν που είχε 25% κάποτε, στο κόμμα της Λεπέν. Δηλαδή έχουμε μία τεράστια μετάλλαξη των κομμάτων, έτσι, των μητροπολιτικών. Το ρήγμα όμως, κύριε Καραμπελιά, να σας διακόψω λίγο, το ρήγμα όμως φαίνεται ότι είναι πολύ βαθύτερο, γιατί εκτός τα ποσοστά που μας είπατε πριν από λίγο, που βρήκατε, ας πούμε, από οργανισμούς, ο Τραμπ το τελευταίο διάστημα, που είναι και η κρίσιμη φάση, έκανε πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να δώσουν ένα πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν, δηλαδή αυτά που έλεγε με τους Ναζί, αυτά που έλεγε ότι οι μετανάστες τρώνε σκύλους, τα σκάνδαλα τα οποία η ανάμειξη των ρώσικων υπηρεσιών, ας πούμε, στις εκλογές. Παρόλα τα αυτά, γι' αυτό δεν εκφράστηκε, αν θέλετε, με μια εκλογική άνοδό του, αλλά κυρίως με την αποχή από τις εκλογές. Όπως το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα στις ευρωεκλογές. Του 24. Δεν είχαμε άνοδο της αντιπολίτευσης, ειδικά του κεντροαριστεράς, αλλά τεράστια αποχή. Δηλαδή ότι αποδοκιμάζουν χωρίς να σημαίνει ότι ταυτίζονται σε όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Από όλη αυτή την γεωγραφία των πραγμάτων, από όλο αυτό το ανάλυπο που μας παρουσιάζεται, πλην του παραδείγματος της Δανίας, που το έχετε πει αρκετές φορές, το έχετε περιγράψει και στο άρθρο σας, που δεν υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς παρότι κυβερνάνε σοσιαλδημοκράτες, γιατί έχουν εγκύψει και έχουν μετασχηματίσει την αντίληψή τους σύμφωνα με την εξέλιξη και τη διόγκωση των προβλημάτων. Παρόλα αυτά, βλέπετε να αλλάζουν λίγο την προσέγγιση τους και σε Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, από όλα αυτά τα παραδείγματα? Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο στο οποίο άρχισε να αλλάζει η Ευρώπη, όχι στα υπόλοιπα τα ΚΟΟΚ, αλλά και σε αυτά, είναι στο μεταναστευτικό. Δηλαδή, στο μεταναστευτικό έχουμε πλέον μία στροφή άρνησης της, και έτσι της παράνομης μετανάστευσης, μέτρων επιστροφής των παράνομων μεταναστών, τα οποία σιγά σιγά ξαπλώνονται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της woke αντίληψης κάτω από τα σύνορα και οι πατρίδες. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στα υπόλοιπα ζητήματα έχει αρχίσει σταδιακώς μία στροφή. Καταρχάς υπάρχει όλο και περισσότερο, δηλαδή βλέπω στα γαλλικά σχολεία και τα λοιπά, αρχίζει πια να συζητιώται μια στροφή προς τις αξίες τις οποίες είχε παραδοσιακά η Γαλλία και γενικά οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, όχι μεγάλη ακόμα, η οποία θα προκαλέσει, κατά τη γνώμη μου, μεγάλες συγκρούσεις στην επόμενη περίοδο, γιατί αυτό το κίνημα έχει διωγγωθεί κατά πολύ. Γι' αυτό σας είπα αυτό το προηγούμενο παράδειγμα με τα 4B που κάνει θράψη στην Αμερική στους χώρους του WOC, που το τραβάνε δηλαδή εντελώς στην άκρη. Έτσι. Επομένως πιστεύω ότι θα οξυνθεί η σύγκρουση την επόμενη περίοδο, διότι σιγά σιγά τα κόμματα που κυβερνάνε θα αρχίσουν να στρίβουν λίγο, έτσι, διότι πιέζονται πολύ από τους ψηφοφόρους τους. Βλέπετε τώρα ο Σόλτς, ας πούμε, στην Γερμανία θα καταρρεύσει, που ήταν συνδεδεμένος πάρα πολύ με τέτοιες αντιλήψεις. Θα έρθει πρώτο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και δεύτερο το ΑΕΦΔΕ, η εναλλακτική για τη Γερμανία. Εκ των πραγμάτων, στην αριστερά θα έρθει πρώτο το κόμμα της Βάγκεκνεχτ. Δηλαδή πάμε σε μια κατάσταση που, όπως έλεγα πάρα πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς, γιατί εγώ προέρχομαι από την αριστερά, δυστυχώς οι αλλαγές έρχονται από τα δεξιά. Γιατί η αριστερά απεμπόλησε τη σχέση της με τα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό εξάλλου μιλάω ότι είμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να είμαστε πέραν της αριστεράς και της δεξιάς.
διότι δεν μπορεί να εκφράσει την πραγματικότητα των κοινωνιών. Αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί προ δεκαετίας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το πέραν της αριστεράς, ναι, και δεξιάς, είναι επίκαιρο όμως. Ναι. Τώρα, επειδή μένει λίγος χρόνος, όσο, ναι, πιο συνοπτικά μπορούμε σε αυτά τα δύο θέματα που αναλύεται, την Τουρκία και το Ισραήλ. Ναι, κοιτάξτε, είδατε ότι αμέσως έκανε αναβαθμισμένη επαφή με τον Ερντογάν, έτσι ο Τραμπ, με την παρουσία μάλιστα του Έλον Μάσκ. Ο Έλον Μάσκ ήταν παρόν στη συζήτηση, αυτό, ναι. Ναι, με τον Ερντογάν, που κράτησε αρκετά λεπτά και που συνδέεται με την άποψη την οποία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, είναι διατυπωμένη στο πρόγραμμά τους αυτό του Τραμπ, ότι θα πρέπει να κρατήσουμε την Τουρκία στη Δύση και να μην την αφήσουμε να φύγει. Επομένως, πώς θα την κρατήσουμε? Έτσι, δίνοντάς τις πράγματα. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος, εκτός από τα F-16, που ήδη έχει προχωρήσει, αλλά ακόμα δεν είχε ψηφιστεί, έτσι, από τα νομοθετικά σώματα, Βουλή και Γερουσία, που τώρα πια έχουν απόλυτη κυριαρχία οι Ρεπουμπλικάνοι. Νομίζω θα έχουν βγει τώρα και τα αποτελέσματα για τη Βουλή. Δεν είδα σήμερα, γιατί έλειπαν κάποιες περιφέρειες. Και επομένως δεν θα έχει πρόβλημα εκεί ο Τραμπ να περάσει, εάν θέλει, ακόμα και τα F-35. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ως προς αυτό. Βεβαίως υπάρχει μία αντίφαση. Η αντίφαση είναι ότι την ίδια στιγμή ο Τραμπ είναι πολύ αντιϊρανός και θέλει να στρέψει το Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, και αν το Ιράν τολμήσει να επιτεθεί στο Ισραήλ, θα απαντήσει και η Αμερική μαζί του και νομίζω θα βαρέσουν και τα πυρηνικά. Πράγμα το οποίο, όσα και να λέει τα αντίθετα δήθεν η Τουρκία, την ευνοεί. Διότι θα γίνει αυτή ο μόνος εκπρόσωπος του Ισλάμ στην περιοχή. Εάν δηλαδή τσακιστεί το Ιράν, τελικώς η Τουρκία, πέρα από τα λόγια τα οποία λέει, δεν θα θεωρήσει ότι θα χάσει. Βεβαίως δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον Ισλαμισμό, βεβαίως δεν μπορεί να εγκαταλείψει την κόντρα με το Ισραήλ. Όμως, έτσι, υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Η άλλη πλευρά, αν θέλετε, η πλευρά που πρέπει να βλέπουμε θετικά για μας, είναι ότι στην περιοχή έχει φτιαχτεί ένας διάδρομος Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, που είναι ζωτικός και για το Ισραήλ και για τα συμφέροντα της Αμερικής και της Ευρώπης στην περιοχή. Με αυτή την έννοια η Ελλάδα έχει ατού ώστε να μπορέσει να αντιπαρατεθεί σε αυτή την αυξημένη πιθανότατα, έτσι, επίρρεια της Τουρκίας, επιρροή της Τουρκίας στην κυβέρνηση Τραμπ. Και αν μάλιστα έχουμε ως Υπουργό Αμήνης τον Πομπέο και ως Υπουργό Εξωτερικών το Ρούμπιο, ο οποίος ήταν μαζί με τον Μενέντες στην Γερουσία, έτσι, από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, αυτό θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για μας. Η πολύ αρνητική είναι η Ουκρανία, διότι εκεί ο Τραμπ έχει τη λογική ότι πρέπει να το κλείσουμε, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει, αν θα μπορέσει να το κάνει, πράγμα το οποίο θα είναι για την Ευρώπη μεγάλο πρόβλημα. Γιατί θα ανοίξει την όρεξη της Ρωσίας να προχωρήσει στην Μολδαβία, να προχωρήσει αλλού. Ήδη η Ουγγαρία είναι πια μαζί του, ήδη η Σλοβακία είναι μαζί του. Δηλαδή η Ευρώπη θα έχει τεράστιο πρόβλημα εάν η Ουκρανία μεταβληθεί, ό,τι μείνει από την Ουκρανία, έτσι, σε δορυφόρο της Ρωσίας. Εκεί επάνω υπάρχει πρόβλημα με τον Τραμπ. Μάλιστα. Θα δούμε. Αυτό τώρα στο τέλος το κάναμε κάπως συμπυκνωμένο. Σίγουρα θα το αναλύσουμε στις επόμενες εκπομπές που θα κάνουμε. Κύριε Καραμπελιά, ήθελα να σας ευχαριστήσω δερμά για την κουβέντα που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας. Γεια σας.